Το ατύχημα που προκάλεσε και ουρές χιλιόμετρων, Μαρία, έγινε λίγο μετά τις 7.30 σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Χαϊδαρίου, στο ρεύμα προς την Κόρινθο. Αυτό είναι το ντοκουμέντο που βλέπουμε. Είναι το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η καλή συνάδελφος η Σοφία Τσάλα. Και φαίνεται η στιγμή, είναι ακριβώς εδώ η στιγμή που βλέπουμε, που ανατρέπεται η μπετονιέρα. Αν δούμε προσεκτικά τα πλάνα. Πώς φαίνεται αυτό, γιατί έγινε αυτό. Αν τα δούμε προσεκτικά, ένα όχημα μπαίνει στην πορεία του. Το βλέπετε από τα δεξιά. Οπότε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στον Α, αλλά και με συναδέλφους του οδηγού, ο οδηγός, βλέποντας το όχημα να μπαίνει στην πορεία του, προσπάθησε να κόψει το τιμόνι τέρμα προς την αντίθετη κατεύθυνση για να αποφύγει το αυτοκίνητο. Και έτσι ντελαπάρισε από το βάρος. Να πούμε ότι ήταν φορτωμένη με τσιμέντο, βάρος 50 τόνων. Οπότε, σύμφωνα με την αρχή διατήρησης ορμής, αυτό προκάλεσε το ντελαπάρισμα. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Επέβαιναν δύο άτομα, όπως μας είπαν από την εταιρεία του οδηγού, μέσα στο όχημα. Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις, αλλά είναι καλά στην υγεία τους. Άμεσα στο σημείο έσπευσε γερανός της οδικής βοήθειας βαραίων οχημάτων, απομάκρυνε την μπετονιέρα από το οδόστρωμα και η κυκλοφορία, επειδή σας είπα ότι προκλήθηκαν ουρές χιλιόμετρων, αποκαταστάθηκε σταδιακά και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.